και δημιουργεί προβληματισμό στο βαθμό που αυτή η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, είναι περιοχή πλέον ε, πολλαπλών ε, εντάσεων, εστιών εντάσεων και μια έτσι σχεδόν μόνιμης αστάθεια. αστάθειας. Όλες οι σύγχρονες προκλήσεις ασφαλείας και απαντώνται σε αυτή την περιοχή. Άρα εμείς δεν πρέπει να μένουμε αμέριμνοι, πρέπει να τα παρακολουθούμε Πρέπει να, ε, είμαστε, να, να αντιδρούμε σε εξελίξεις και πρέπει φυσικά να κρατάμε σε υψηλό επίπεδο τι ένοπλε δυνάμει μα. Ε, η Ελλάδα έχει ε, παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ευρώπη έχει παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Προχθέ βρέθηκα, χθε μάλλον το πρωί βρέθηκα στο Παρίσι σε μια πολύ χρήσιμη συνάντηση εργασία με τη Γαλλίδα ομόλογό μου και συζητήσαμε μαζί Αυτό Υπογράψαμε για το κάτι φρεγάτε εκεί. Υπογράψαμε μια επιστολή προθέσεων ω προ mm -hmm. την ναυπήγηση από τους Γάλλους δύο φρεγατών, η οποία όμως έχει πολύ δρόμο ακόμα μέχρι να μετουσιωθεί σε κάτι συγκεκριμένο. Απλά χθε έγινε ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Μένουν πάρα πολλά να γίνουν ακόμα, ιδιαίτερα σε αυτό που έχει να κάνει με το, με το τι ακριβώς θα έχει αυτό το, αυτό, αυτό το σκάφος. Μία από τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις που πρέπει να, στις οποίες πρέπει να εργαστώ στο Υπουργείο Άμυνας είναι η αναβάθμιση του αμυντικού υλικού της χώρας. Στα πλαίσια αυτής αναβάθμισης, ε, εξυγχρονίζεται και ο στόλο μα. Είναι ανάγκη να εξυγχρονιστεί ο στόλο μα, διότι τα πλοία μα, ιδίω οι φεργάτε μα, είναι αρκετά μεγάλες σε ηλικία. Και χρειάζονται σταδιακή ανανέωση. Οι Μπελαρά είναι υπερσύγχρονε φρεγάτες. Έτσι, επιμένω όμως ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα προκειμένου να ε, ε, συμφωνηθεί τι ακριβώς θα έχει αυτό το σκάφος. Ε, καταρχάς ο Υπουργός Εξωτερικών Πομπέο μίλησε αρκετά ξεκάθαρα όσον αφορά τον α, ρόλο που παίζει και, το, και, τη σημασία της Ελλάδας ε, σχετικά με τη στρατηγική σχέση με τη ΣΥΠΑ. Και εκεί πέρα νομίζω ότι ήταν, ε, ακούσαμε αυτά που θέλαμε να ακούσαμε. Από εκεί και πέρα την άλλη μέρα ήρθε το άδειασμα των Κούρδων συμμάχων των Αμερικανών από τον ίδιο τον πρόεδρο. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Συρία. Όσον αφορά εμάς όμως, θεωρώ ότι πρέπει να δηλώσουμε και να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι σε σχέση με ε, την στάση των Αμερικανών απέναντί μας, ιδίω μέσα από την εμβάθυση της ειδική στρατηγικής σχέσης Ελλάδας με Ηνωμένων Που όπως είπε και ο κ. Μητσοτάκης μας αδικεί. Ναι, αυτό του είπε χθε καθαρά ο Πρωθυπουργό. Ήμουν και εγώ παρόν και άκουγα, ήμουν παρόν στη συζήτηση. Η, η, πολιτική των ίσων αποστάσεων δεν είναι καλή όταν μία πλευρά είναι αυτή που επιδεικνύει αυτή την, τη συμπεριφορά. Την αναθεωρητική, την επιθετική, την προκλητική. Ασφαλώς και έτσι είναι. Εμείς θα προτιμούσαμε μια πολιτική ουδετερότητα. Άλλο ουδετερότητα, άλλο ει αποστάσει.